Ο Άγιος έφυγε από το προκόπιο της Μικράς Ασίας και ήρθε στο νέο προκόπιο της Ευβοίας. Και αν προσέξουμε, είναι μια ευθεία γραμμή. Ίσως δεν είναι κάτι το τυχαίο, αλλά φαίνεται ότι ο Άγιος διάλεξε και ακόμα και την περιοχή. Μοιάζει και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά και το προκόπιο της Κεσαρίας με το νέο προκόπιο, όπως λένε και οι πρόσφυγες. Και εδώ, ανάμεσα στην Ρόδο και την Κύπρο, θεωρώ ότι άρχισε να κάνει μια περιστροφή το καράβι. Για 2 ώρες συνεχόμενες έκανε μια περιστροφή γύρω-γύρω, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει. Και τότε ο καπετάνιος ρώτησε και οι πρόκριτοι του είπαν ότι έχουμε μέσα έναν Άγιο. Και από τη βιασύνη τους, όταν έβαλαν το σκήνομα μέσα, κρυφά από τους Τούρκους, το έριξαν μπρούμητα. Και ο Άγιος ήθελε να φανερώσει και με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του. Διέταξε ο καπετάνιος να το βγάλουν στο κατάστρωμα. Εκεί έστωσε μια σημαία, έβγαλαν το λείψανο, προσκύνησε ο κόσμος και αμέσως το καράβι συνέχισε το ταξίδι του, έφτασε στον Πειραιά και στη συνέχεια στη Χαλκίδα, στο λιμάνι της Χαλκίδας, και από εκεί ήρθε εδώ ο Άγιος και μέχρι σήμερα έχουμε εδώ το μεγάλο αυτό θησαυρό της πίστεως μας.